σε απεργία διαρκείας που προχωρούν από τη Δευτέρα οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών αντιδρώντας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που φέρνει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Οι λόγοι είναι το καινούργιο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Έχει να κάνει με τις λαϊκές αγορές. Τι λέει? Λέει ότι ζητάνε μάλλον κάθε χρόνο στις λαϊκές αγορές να γίνονται κληρώσεις. Δηλαδή, κάθε χρόνο, ας πούμε, με τριμελή επιτροπή και με παρουσία δικαστικού να γίνεται κλήρωση και όλοι οι επαγγελματίες να τραβάνε ένα νουμεράκι και όπου κάτσει ο καθένας, ας πούμε, εκεί θα είναι η θέση του. Αυτό καταλαβαίνετε ότι συνεπάγεται μια μεγάλη πτώση, ένα τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στον επαγγελματία αλλά και στο καταναλωτικό κοινό. Γιατί εγώ μεν θα χάσω την πελατεία μου, αλλά και ο καταναλωτής θα ψάχνει να με βρει. Αυτό συνεπάγεται ότι 3-4 μήνες τουλάχιστον ο τζίρος του κάθε επαγγελματία θα πέσει κατακόρυφα. Και με το που θα έρθει ο καινούριος χρόνος πάλι από την αρχή, πάλι κλήρωση κτλ. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο καταναλωτικό κοινό και στον επαγγελματία. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να γίνει στην μέση λαϊκή. Είναι κάτι το οποίο δεν αποσκοπεί πουθενά και δεν έχουν και κάποιο επιχείρημα πάνω σε αυτό. Μερικές από τις διατάξεις, τις οποίες αντίθεται για τον παραγωγή και οι πολιτές, είναι οι εξής. Η θέση των πολιτών και των λαϊκών αγορών θα καθορίζονται με δημόσια κλήρωση. Προβλέπεται σαφής χωροταξιτικός εχορηγισμός μεταξύ των παραγωγών και των εμπόρων και διαμορφώνονται πλέον δύο ξεχωριστά τμήματα στις λαϊκές αγορές. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε όλες τις κατηγορίες των παραπτωμάτων και προβλέπονται ποινικές κυρώσεις. Για παράδειγμα, προβλέπεται τρίμηνη φυλάξη για διάθεση μη ασφαλών τροφίμων. Επίσης, τρίμηνη φυλάξη για απασχόληση μη ασφαλισμένου οργανισμένου και φυλάξη ενός έτου για πώληση χωρίς άδεια. Και τέλος, με απόφαση του κάθε Δήμου θα καθορίζεται ο ανώτερος αριθμός θέσεων στις λαϊκές. Το δεύτερο θέμα στο οποίο ας πούμε διαμαρτυρόμαστε εντόνως είναι ότι για κάθε φορά που θα θεωρούμε την άδειά μας, δηλαδή κάθε φορά που ουσιαστικά θα μας δίνουν την άδεια για να συνεχίσουμε να βγάζουμε το ψωμί μας κάθε χρόνο, μας ζητάνε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Η ασφαλιστική ενημερότητα λοιπόν, όπως γνωρίζετε και καλά, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν προβληματίζει μόνο τους επαγγελματίες στη λαϊκή αγορά, προβληματίζει όλη την αγορά, όλους τους επαγγελματίες. Είναι ένα πρόβλημα, είναι μια μάσιγα της εποχής η οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο επαγγελματίας, δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ μέσα από το 70-80% αδυνατεί να πληρώσει το ΤΕΒΕ, είναι υπέρογκα τα ποσά. Και ζητάμε λοιπόν να άρουν αυτή την απόφαση όσον αφορά τον ασφαλιστικό φορέα. Αυτοί είναι οι λόγοι λοιπόν, οι κυριότεροι λόγοι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι τόσο υψής σημασία για μας. Αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι και πάνω σε αυτό έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας. Τι διάρκεια θα έχουν οι κινητοποιήσεις? Οι κινητοποιήσεις θα έχουν, δεν ξέρουμε πώς θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πώς θα εξελιχθεί. Το θέμα είναι ακόμα προς εξέλιξη. Δεν μπορώ να απαντήσω σίγουρα το πότε θα ξεκινήσουν οι απεργίες και πότε θα τελειώσουν. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, θα κάνω και γενική συνέλευση μέσα στην εβδομάδα. Οπότε αναμένουμε και θα καλέσω και όλα τα σωματεία της λαϊκής αγοράς και τους παραγωγούς και τους μανάβηδες και μαζί θα συναποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο το ερχόμενο Σάββατο η λαϊκή αγορά της Καβάλας να μείνει κλειστή? Ενδεχομένως, αν οι κινητοποιήσεις είναι κακές, αν τα νέα δεν είναι καλά, ναι, να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την απεργία. Ξεκινάμε κινητοποιήσεις για το καινούριο νομοσχέδιο που προβλέπεται να ψηφιστεί αυτές τις μέρες από την κυβέρνηση, που μας λέει ότι μια φορά το εξάμηνο θα γίνεται κλήρωση για τα μέρη της λαϊκής. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη δουλειά μας, καταστρέφει εντελώς τη δουλειά μας μάλλον θα έλεγα, γιατί δεν μπορεί ένας παραγωγός κάθε 6 μήνες να αλλάζει, ή παραγωγός ή έμπορος ή οτιδήποτε είναι αυτός, δεν μπορεί κάθε 6 μήνες να αλλάζει θέση και να χάνει την πελατεία του πρώτον αυτόν. Αυτή τη στιγμή το κράτος ζητάει πάρα πολλά χαρτιά για να θεωρήσουμε τις άδειες στη λαϊκή αγορά. Ζητάει ασφαλιστική ενημερότητα τη στιγμή που όλοι χρωστάνε στο ΤΕΒΕ και στις ασφάλειές τους γενικότερα. Είναι ένα μέτρο άδικο για μας που μας καταστρέφει εντελώς και καταρχήν δεν είναι λειτουργικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Τι διάρκεια θα έχουν οι κινητοποιήσεις, γνωρίζουμε? Ακόμη δεν γνωρίζουμε. Για Δευτέρα, από ό,τι λέμε, Τετάρτη μάλλον θα ψηφιστεί αυτό. Από Δευτέρα εμείς θα κατέβουμε κάτω στην Αθήνα να μάθουμε περισσότερα, γιατί και εμείς ακόμη δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε από Δευτέρα σίγουρα που θα είμαστε Αθήνα θα ξέρουμε τι και πώς. Αν τυχόν και περάσει αυτό το μέτρο, η μόνη μας λύση και εμάς είναι να περάσουμε σε απεργίες, να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας και τους εαυτούς μας βέβαια.